Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική στην υδατοσφαίριση με τους ομίλους Λευκωσίας και Αμοχώστου να παίρνουν το δίποντο της νίκης. Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε 14 και 15 Φεβρουαρίου στο κολυμβητήριο Λευκωσίας και Λάρνακας στις κατηγορίες αντρών, νέων και παιδών, με τον όμιλο Αμοχώστου να επικρατεί σε ένα δυνατό παιχνίδι της Λάρνακας με 8-7 και το δυνατό του πρωταθλήματος, τον όμιλο Λευκωσίας να παίρνει άνετη νίκη με 0 παθητικό απέναντι στον όμιλο Πάφου. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο παιχνίδι που ήταν και τον τέρπι της αγωνιστικής, αυτό του ναυτικού ομίλου Αμοχώστου και του ομίλου Λάρνακας. Στον πρώτο γύρο που διεξήχθηκε στις 25 Ιανουαρίου, η Λάρνακα επικράτησε στις Αμοχώστου με 9-6. Άρα ο στόχος της Αμοχώστου της ομάδας του Αντρέα Τζορτζή δεν ήταν μόνο η νίκη, αλλά και τα τρία τέρματα διαφορά που θα του έδινα την όθηση και τη δυνατότητα να περάσει στη δεύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Να περάσουμε στο παιχνίδι και στις δυνατές μονομαχίες το πολιστό μέσα στην πισίνα. Τα πρώτα 3-8 λεπτά ήταν μοιρασμένα τόσο στην κατοχή της μπάλας, στις ευκαιρίες αλλά και στην ουσία, αυτό που μετά δηλαδή το αποτέλεσμα. Το 5-5 που διαμορφώθηκε με τη λήξη του 3ου 8 λεπτού αντικατοπτρίζει απόλυτα την πραγματικότητα του αγώνα. Οι δύο ομάδες πρόσεχαν τόσο την άμυνά τους, η Μελ Λάρνακα να πάρει την νίκη, αλλά αν χάσει, να χάσει με σκορ κάτω από 3 τέρματα, ενώ η Δία Αμόχωστος όχι μόνο να κερδίσει, αλλά να καλύψει και τη διαφορά τερμάτων του πρώτου γύρου. Στο τελευταίο και καθοριστικό 8 λεπτό, οι οδηγίες για τις δύο ομάδες από τους προπονητές τους ήταν σαφείς. Προσέχουμε τις άμυνες, δεν ρισκάρουμε και σκοράρουμε για να πάρουμε την νίκη. Δύο λεπτά πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας και ενώ το σκόρ ήταν στο 8-6 για την Αμόχωστο και καθώς προσπαθούσαν να πετύχουν άλλο ένα τέρμα για να κλειδώσουν τη νίκη αλλά και τη διαφορά που χρειαζόταν, ήρθε η ξαφνική αντεπίθεση από πλευράς των Λαρνακής, μειώνοντας σε 8-7 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Σκόραρα για την Αμόχωστο από έναν Τζορτζής Ανδρέας, ο Μιχαηλίδης Σοκράτης, ο Θεόδωρος, ο Βιλής Αρίστος, ο Κυριάκου Γιάννης, ενώ ο Παπασπύρου Θεοδόσης πέτυχε 3 τέρματα. Από πλευράς των Λαρνακής, ο Γεωργίου Αλέξης πέτυχε 1 τέρμα, ο Μαρκίδης Τηλιανός 2 και ο Κουπάνου Χρήστος πέτυχε 4. Στο άλλο παιχνίδι, η Λευκωσία δεν άφησε σε καμία στιγμή περιθώρια αντίδραση στην παθητική ομάδα με το 18-0 αμυλά από μόνο του. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι Λευκωσιάτες που βρίσκονται πρώτοι και έχουν καπακώσει για τα καλά αυτή τη θέση, είχαν την υπεροχή και σε κάθε επιθετική τους ενέργεια πέτυχε έναν από έναν γκολ. Σκόρερ από τη Λευκωσία ο Οικονόμου Παύλος και ο Σταύρος Σταύρου πέτυχαν 5 τέρματα, Γερμανάκος Παναγιώτης 4, ο Χριστοφίδης Στέφανος 3 και ο Ξενοχώνος Γρηγόρης 1. Προς το βαθμολογικό πίνακα, προηγείται ο ναυτικός όμιλος Λευκωσίας με 10 βαθμούς, ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Αμόχωστος με 6, στην τρίτη η Πάφος με 2 και στην τελευταία η Λάρνακα επίσης με 2 βαθμούς. Στην κατηγορία των νέων, η ομάδα της Λευκωσίας επικράτησε τη Πάφου με 17-3 και η Λάρνακα της Αμοχώστου με 11-3. Στο βαθμολογικό πίνακα, η Λευκωσία προηγείται με 8 βαθμούς, ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Λάρνακα με επίσης 8 βαθμούς, ο ναυτικός όμιλος Πάφου στην τρίτη με 4 και η Αμόχωστο στην τελευταία θέση με 0 βαθμούς. Στην κατηγορία των παιδών, το παιχνίδι μεταξύ Αμοχώστου και Λάρνακας δεν διεξήχθηκε λόγω απώλειας παιχτών της ομάδας από τη Λάρνακα, με αποτέλεσμα τη νίκη να πάρει στα χαρτιά η Αμόχωστος με σκορ 5-0. Στο άλλο παιχνίδι, η Λευκωσία και η Πάφος μοιράστηκαν βαθμούς και τέρματα με το τελικό σκορ να είναι 9-9. Στο πρώτο παιχνίδι έληξε ισόπαλο 7-7 με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να ισοβαθμούν στη βαθμολογία και να οδηγηθούν σε αγώνες μπαράζ. Στο βαθμολογικό πίνακα, ο ναυτικός όμιλος Λευκωσίας και Πάφου προηγούνται με 8 βαθμούς, στην τρίτη θέση ο όμιλος Αμοχώστου με 4 και στην τέταρτη και τελευταία η Λάρνακα με επίσης 4 βαθμούς. Το speedball είναι η κύρια μορφή έκφρασης της αγωνιστικής πλευράς του paintball. Το paintball είναι πιθανώς το ταχύτερο αναπτυσσόμενο extreme άθλημα στον κόσμο. Στην Αμερική, όπου και πρώτο ξεκίνησε, έχει ήδη ξεπεράσει σε δημοτικότητα άλλα extreme αθλήματα. Είναι πλέον διαδεδομένο όχι μόνο στην γνωστότερη μορφή του, που είναι σε δάση και χτίσματα, αλλά και στην αγωνιστικότερη μορφή του, το λεγόμενο speedball, το οποίο λόγω του τρόπου διεξαγωγής του επιτρέπει σε θεατές να παρακολουθούν, καθώς και σε τηλεοπτική κάλυψη, πράγμα που συμβάλλει ακόμα περισσότερο στη δημοτικότητά του. Πρόκειται για ένα φανομαδικό άθλημα παιχνίδι, το οποίο αριθμεί πολλές χιλιάδες παιχτών ανά τον κόσμο. Σήμερα είχαμε την παρουσία των ομάδων μας
για το δεύτερο τουρνουά του Παγκύπρου Πρωταθλήματος Speedball που διεξήχθηκε στο Λαβάτσα Paintball Ranch. Το πρωτάθλημα μας είχε πάρα πολύ επιτυχία, οι ομάδες έμειναν ευχαριστημένες, παίχθηκαν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Ήταν κατά διαστήματα πάρα πολύ γρήγορα τα παιχνίδια τους και οι ομάδες παρουσίασαν πολύ μεγάλη βελτίωση. Η κάμερα του Cyprus Sports φώναξε παρός στους αγώνες Speedball που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο Λαπάτσα Paintball Ranch στο Τσέρι. Πρόκειται για ένα άθλημα κατά το οποίο η μία ομάδα κοιτάει να εξοντώσει την άλλη χρησιμοποιώντας πήγες με πογιά, οι οποίες εκτοξεύονται μέσα από ειδικά όπλα. Το Speedball είναι το άθλημα το οποίο νόμιμα μπορείς να βγάλεις κάποιο αντίπαλο εκτός παιχνιδιού. Γι' αυτό το λόγο οι ομάδες για να επιτύχουν το σκοπό τους και να κερδίζουν χρειάζεται να ακολουθούν τακτικές, οι οποίες θα εξοντώσουν τους παίχτες της άλλης ομάδας, ενώ θα παρέχουν καλή και σωστή ανάπτυξη των παιχτών στον χώρο που γίνεται το παιχνίδι. Η διαμόρφωση του παιδιού ορίζεται ανάλογα με το είδος του παιχνιδιού που θα παιχτεί. Σε παιχνίδια σεναρίου, τα δάση και τα παλιά χτίρια έχουν την τιμητική τους, ενώ σε παιχνίδια αγωνιστικού paintball όπως το speedball, οι παίχτες χρησιμοποιούν φουσκωτά εμπόδια για κάλυψη. Στην φετινή περίοδο, οι αρμόδιοι διοργανωτές διόρισαν ανεξάρτητους διαιτητές όπου είναι υπεύθυνοι για τη σωστή και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και να εφαρμόζουν τους κανονισμούς, αλλά και να είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των παιχτών. Έχει 5 χρόνια που παίζουμε αυτό το άθλημα στην Κύπρο. Τον τελευταίο χρόνο εξελίχθηκε πάρα πολλά. Οι ομάδες εξελίσσονται καθημερινά λόγω προπονήσεων. Έχουμε στόχους να πάμε στο εξωτερικό. Πολλές ομάδες αρχίζουν να ξεκινούν να κάνουν τις εμφανίσεις τους στο εξωτερικό. Ευχαριστούμε το σπόνσορα μας Cyborg, που μας βοηθά σε όλες μας τα τουρνουά που το speedball. Παρόλο που οι πήγες με μπογιά ταξιδεύουν με αρκετή ταχύτητα, τα χοντρά ρούχα, ο σωστός προστατευτικός εξοπλισμός και η ολόσωμη φόρμα αποτρέπουν από οποιαδήποτε μελανιά μπορεί να προκληθεί. Ακόμα μπορεί να προσθεθεί και από το είδος της πήγιας, αν είναι καινούργια, αλλά και από την ποιότητά της σε μεγάλο βαθμό. Κάτι ακόμα δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος. Ένας λόγος που το ασθενές φύλλο δεν τολμάει να δοκιμάσει είναι το ότι με τη σωστή προφύλαξη δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για μελανιά στο σώμα. Ας περάσουμε τους κυριακάτικους αγώνες, οι οποίοι ήταν θεαματικοί, με την αδρεναλίνη να χτυπά κόκκινα και τις ομάδες να χρησιμοποιούν την ταχύτητα και την ομαδικότητά τους, τα στελέχη των ομάδων να λαμβάνουν τους ρόλους τους και κάθε αγώνα να τον αντιμετωπίζουν με κάθε σοβαρότητα. Είμαι ο αρχηγός των Hawks. Είμαστε η ομάδα της Λάρναγας. Ξεκινήσαμε πέρσι περίπου το καλοκαίρι και ενταχθήκαμε δυναμικά στο τουρνουά. Που στο πρώτο αγώνα που τα σύζησε τον Ιανουάριο, στις 25 Ιανουαρίου, ήρθαμε δεύτερη. Έτσι ήρθαμε και σήμερα στις 15 Φεβρουαρίου, δεύτερη πάλι. Και ελπίζουμε τα καλύτερα να έρθουμε πρώτοι στους υπόλοιπους αγώνες μας. Και σε αυτήν την ξεχωριστή αγωνιστική έλαβαν μέρος 5 ομάδες: Speed Drivers, Fox, Eleven Squad, Spartak και CY Matrix. Στον αγωνιστικό χώρο συγκρούονταν οι δύο ομάδες, ενώ οι υπόλοιπες έκαναν την κατασκοπία τους εκτός γηπέδου. Μερικές από τις αναμετρήσεις ήταν συγκλονιστικές λόγω της σωστής τακτικής που ακολούθησαν οι δύο ομάδες, ενώ δεν έλειπαν και τα πολύ γρήγορα παιχνίδια. Ξεκινήσαμε να παίζουμε πριν 3 μήνες, νομίζω πάμε πολλά καλά. Φυσικά σήμερα ήταν τελευταίοι, αλλά εντάξει, γενικά είμαστε πολλά καλοί, διότι είμαστε σε πολλά καλή θέση, διότι την τελευταία φορά ήρθαμε τρίτη και ήταν το πρώτο μας τουρνουά. Τελικά τα φαβορί Speed Drivers κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση με 22 βαθμούς και να ακολουθήσουν την δεύτερη Fox με 16, στην τρίτη CY Matrix με 12, τη Spartans με 7 και στην τελευταία Eleven Squad με 1 βαθμό. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου.